Το ρολόι μετράει αντίστροφα. Η κλιματική αλλαγή μα έχει βάλει όλου σε σκέψη. Οι θάλασσέ μα είναι γεμάτε πλαστικά. Οι φάλαινες του Αιγαίου χάνουν το σπίτι του. Τα πουλιά αλλάζουν τι διαδρομέ τη μετανάστευσή του. Η υπερβολική κατανάλωση κρέατο είναι μία από τι πιο απειλητικέ συνήθειε. Η λίστα είναι ατελείωτη. Στο podcast συνομιλούμε με του ανθρώπου πίσω από τι πράξει με οικολογικού ήρωε, με ψαράδε, με οργανώσει και ιδρύματα, με δήμους νησιών και χωριών, με επιστήμονε και πολίτε για τον δικό του αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντο. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και μαζί θα εκπαιδευτούμε για να γίνουμε και εμεί πράκτορες τη φύση. Σε αυτό το επεισόδιο μα απασχολεί η ηθική μόδα. Είμαστε οι Έλληνε συνειδητοποιημένοι αγοραστέ. Και ποια είναι τα κριτήρια των επιλογών μας. Λένε πω η λιγότερη και σοφότερη κατανάλωση θα επιβραδύνει την καταστροφή του περιβάλλοντο. Σήμερα η μπλούζα που φοράω καταλήγει ακόμη και στη Μεσόγειο. Πώ επιλέγω το τι φοράω και με ποιον τρόπο αυτή η επιλογή μου επηρεάζει τη ζωή ενό παιδιού στο Μπαγκλαντέ. Η σκηνοθέτη Νικόλα Αλεξανδροπούλου και η ιδρύτρια του πρώτου Fashion Film Festival στην Ελλάδα αναλύει την τάση τη ηθική μόδα. Τι είναι η ηθική μόδα, πώ ξεκίνησε αυτό το ρεύμα, Λοιπόν, ξεκίνησε κάτω από μια συνθήκη καθόλου ωραία θα έλεγα. Το 2013 κατέρευσε το κτίριο Rana Plaza στο Μπαγκλαντές. Ήταν είναι, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές. Με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 1200 ανθρώπων και 2500 τραυμα, τραυματίες. Ήταν πέντε υφαντουργίες εκεί μέσα οι οποίες είχαν σχέση με τη Μάγκο. Ξέρεις, την, αυτή την, βρετανική, την ισπανική εταιρεία τέλο πάντων και μια ισπανική τράπεζα. Λοιπόν, οι άνθρωποι είχαν, το είχαν πει, είχαν παραπονωθεί πάρα πολύ ότι υπήρχαν ρογμές, ότι οι συνθήκες ήταν άσχημες εργασίες ο ένας πάνω στον άλλον. Καταραίει και βεβαίως όλα αυτά τα θύματα είναι το πιο φωνικό βιομηχανικό ατύχημα που έχει συμβεί. Από εκεί και πέρα άρχισαν ή να λειτουργούν, να δημιουργούνται οργανώσει. Άρχισε ο κόσμο να έχει αυτιά και μάτια πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Συγκλονιστικό αυτό. Συγκλονιστικό, ναι, πραγματικά. το event. το, ούτε καν το θυμάμαι. Είναι, έτσι και δει τα βίντεο που υπάρχουν τη στιγμή που καταραίει το κτίριο. Ξέρεις τώρα, ουρλιαχτά, φωνές, άνθρωποι να βγαίνουν, να τους βγάζουν. Τώρα καταλαβαίνεις, ας πούμε, στο Μπαγκλαντές πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν, να βρουν τρόπο να σώσουν κάτι άμεσα. Όπω σε παρακαλώ πάρα πολύ, κοίταξέ το. Το βίντεο υπάρχει, κοίταξέ του είναι συγκλονιστικό. Και γενικότερα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συντοπιμένοι πολίτε και καταναλωτέ. Με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγουμε σήμερα, με βάση όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μα, την καταστροφή του περιβάλλοντο, τι ηθικέ επιλογέ μα. Ναι, να πούμε και δύο πράγματα. Όταν λέμε η ηθική μόδα ή η βιώσιμη μόδα, δεν έχει σχέση. Δεν, να μην μπερδευόμαστε με μια αυστηρή και πουριτανική συμπεριφορά ή. Ένα στυλ αυστηρό και πουλιτανικό. Ο όρο είναι συνδυασμένο με την αηφορία, την κυκλική οικονομία και το σεβασμό στο περιβάλλον. Φυσικά και όλο αυτό το θέμα των αμοιβών, των συνθηκών εργασία, την ευαισθησία προ τα δικαιώματα των ζώων, τη διαφάνεια για τα υλικά και τι διαδικασίε παραγωγή ενό ρούχου. Το βασικό όμω για το οποίο θα ήθελα έτσι εδώ να συζητήσουμε είναι η έννοια της συνειδητής κατανάλωσης. Δηλαδή, δεν είναι η συνειδητή κατανάλωση δεν είναι μια τάση, μια άλλη τάση μέσα στη μόδα. Είναι ένας τρόπος ζωής. Πόσο περήφανοι πρέπει να αισθανόμαστε όταν αγοράζουμε ένα φόρμα που κάνει 10 ευρώ. Ποια είναι η σχέση μας σήμερα με την ποιότητα μπορεί η εδραίωση της γρήγορη μόδας ας πούμε να έφερε έναν πιο υποτίθεται δημοκρατικό αέρα εξ το shopping therapy δηλαδή όλοι ψωνίζουμε, όλοι είμαστε, όλοι μπορούμε να αλλάζουμε ρούχα όλοι έχουμε πάρα πολλά ρούχα στην, στη δουλάπα μα. Όμω δημιούργησε μια κόρεστη παραγωγική αλυσίδα με σοβαρέ επιπτώσει στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πιστεύω ότι μέχρι και η αγαπημένη μα ηρωίδα στο πρόγευμα στο Tiffany's, στο Breakfast του Tiffany's που την είχε ενσαρκώσει η Audrey Hepburn, σήμερα θα ήταν υπέρ τη βιώσιμη μόδα, θα έψαχνε τα διαμάντια τη, την ταυτότητά του, από πού προέρχονται και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε κι εμεί. Τώρα, σε σχέση με τα sweet shops που είπε πριν, θέλω να σου πω το εξή, ότι ο γίγαντα HM, που είναι ένα σουηδικό οίκο, στοχεύει στη χρήση 100% ανακυκλώσιμων υφασμάτων ή υλικών που προέρχονται από άλλες βιώσιμες πηγές μέχρι το 2030. Να το δούμε όλο αυτό. Το περιμένουμε να το δούμε. Η H&M όχι μόνο αυτό. Η H&M ξεκινάει σύντομα ή τελείως έχει κάνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα mm. όπου θα προχωρήσει στην ενοικίαση ενδυμάτων. Με στόχο την, αυτή την ανακύκλωση. Δηλαδή, στην ουσία, εγώ θα μπορώ με 10 ευρώ να νοικιάσω κάτι, Εκριβώς. να το φορέσω το Σαββατοκύριακο που θα πάω σε ένα πάρτι, και αυτό μετά να περάσει σε κάποιον άλλον. Αφού πρώτα αυτοί βέβαια το αποστηρώσουν, το σιδερώσουν, το πλύνουν. Το οποίο εγώ το θεωρώ καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό είναι καταπληκτικό και έτσι κάπω πρέπει να λειτουργούμε. Γιατί σκέψου τώρα, εμεί δεν έχουμε μεγαλώσει και εμεί αλλά και όταν παθαίνουμε και στα παιδιά μας, δεν έχουμε μεγαλώσει με την νοοτροπία του να αγοράζουμε πολλά και ευθυνά. Έχουμε μεγαλώσει με μια άλλη νοοτροπία, η οποία, η οποία έχει να κάνει λίγο είναι πολύ σημαντικό και το craft που σημαίνει ας πούμε κάτι το χειροποίητο και το, και το γεγονός κάτι ενός παλιού το οποίο μπορούμε να το μεταποιήσουμε δηλαδή έχουμε ένα παλιό ρούχο, ένα παλιό παλτό να το πάρουμε και να πάμε να το μεταποιήσουμε τέλος πάντων εγώ είμαι πάρα πολύ κατά όλες τις γρήγορες κατανάλωση σε όλα τα πράγματα Ας δούμε όμως και μερικά νούμερα η μόδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μολυντής του περιβάλλοντος Δυστυχώ, η βιομηχανία τη μόδα και κλωστοεφαντουργία είναι από τι πιο ρηπογόνε και από τι πλέον σπάταλε σε πόρου. Η ανθρωπότητα δεν είχε ποτέ τόσου πολλού κλάβου όσου έχει σήμερα. Για τη Φιόρι η ιδρύτρια του Fashion Revolution στην Ελλάδα και του κοινωνικού εργοστασίου μόδα το Βοτανικό, μπορούμε να γίνουμε όλη αρρωγή τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στο χώρο τη μόδα. Τα brands και οι επιχειρήσεις του κλάδου της μόδας δυστυχώς δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους στον τρόπο που παράγουν τα ρούχα μας, στον τρόπο που προμηθεύονται, στα υλικά που χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να προκαλούν βλάβη στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων και ευρύτερα στο, στον πλανήτη μας και στο περιβάλλον. Αρκεί να σας πω κάποια νούμερα για να καταλάβουμε καλύτερα όταν μιλάμε για τη μόλυνση του περιβάλλοντος που συγκριν... σε σχέση με τη μόδα που προκλείεται από τη μόδα. Η μόδα είναι ο, ο κλάδο που ευθύνεται περισσότερο για τη μόλυνση στου ωκεανού από μικρομόρια του πλαστικού. 35% των μικρομορίων πλαστικού στου ωκεανού προκαλούνται από, την, από τα ρούχα μα. Και αυτό συμβαίνει γιατί 60% των ρούχων μα παράγονται από πολιεστέρα. Πολλιεστέρα είναι ένα απλό πλαστικό παράγωγο του πετρελαίου. Όταν λοιπόν πλένουμε τα ρούχα μας, οι ίνες και τα μικρομόρια πλαστικού εκλείονται στο στο νερό και φτάνουν στους ωκεανούς μας. αυτή τη στιγμή υπάρχουν από τους ερευνητές βρίσκουμε ε, μικρομόρια πλαστικού ε, στα στο βαθύτερο σημείο της γης ε, στον βόρειο πόλο καθώς και στο Έβερεστ και φυσικά τα μικρομόρια αυτά ξαναγυρνάνε μέσα από τη διατροφή μα πίσω στον οργανισμό μα. Η βιομηχανία τη μόδα ευθύνεται για το 10% των ρήπων διοξιδίου του άνθρακα του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι προκαλείται από τι αερομεταφορέ και την αυτιλία μαζί. Η μόδα ευθύνεται για το 20% τη μόλυνση του νερού. Η μόδα επίση χρησιμοποιεί το 25% των χημικών που παράγονται ετησίω. Δυστυχώς ε, όλα αυτά τα τραγικά νούμερα που προκαλούμε στα, στο, στο περιβάλλον μας ε, οφείλονται πολύ στον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα ρούχα μας και στην κατανάλωση. Αρκεί να σας πω ότι τα τελευταία 14 χρόνια έχουμε αυξήσει 60% την κατανάλωσή μας και αυτά που αγοράζουμε τα κρατάμε μόλις στο μισό από ό,τι τα κρατούσαμε πριν από 14 χρόνια. Το 40% από αυτά που αγοράζουμε δεν τα βάζουμε ποτέ. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι κάθε δευτερόλεπτο ένα φορτηγό γεμάτο από υφάσματα και ρούχα οδηγείται στη χωματερή ή στην καύση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια ευθύνη και από τη συμπεριφορά μας σαν καταναλωτές και όχι μόνο σαν παραγωγή. Όσο αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, 75 εκατομμύρια είναι οι άνθρωποι που εργάζονται άμεσα στη βιομηχανία της μόδας, το 80% είναι γυναίκες. Από αυτούς οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου ένα στους τρει. Υπόκειται σε λεκτική και φυσική βία, δουλεύει υπό υπασφαλείς συνθήκες και πληρώνεται ελάχιστα χρήματα τα οποία δεν είναι όσο αρκούν για αυτό που λέμε living wage, η μισθή διαβίωσης, επιβίωσης. Η ανθρωπότητα σήμερα έχει 40 εκατομμύρια μοντέρνους σκλάβους, ένας στους τέσσερις είναι παιδιά και ο μέσος όρος ηλικίας που βρίσκονται και δεσμεύονται μέσα στην σκλαβιά είναι τα 12 έτη. Το Fashion Revolution, λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα ακτιβισμού, το οποίο μάχεται για μια καθαρή, δίκαιη, ασφαλή και διαφανή βιομηχανία μόδα. Αγαπάμε τα ρούχα μα, αλλά δεν θέλουμε αυτά να μολύνουν το περιβάλλον και να ε, εκμεταλλεύονται του ανθρώπου. Είμαστε αυτοί που παράγουμε τα ρούχα μα και είμαστε αυτοί που καταναλώνουν τα ρούχα μα. Είμαστε. Φοιτητέ, είμαστε ακαδημαϊκοί, brands, designers, καλλιτέχνε, πολιτικοί. Είμαστε πολίτε του κόσμου. Και ζητάμε μια επαναστατική αλλαγή στον τρόπο που παράγουμε, προμηθευόμαστε και καταναλώνουμε τα ρούχα μα. Ε, Επίση, ω καταναλωτέ προσπαθούμε να αγοράζουμε λιγότερο, να κρατάμε τα ρούχα μας περισσότερο, να τα πλένουμε λιγότερο, ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, rebranding, refashion. Rent, νοικιάζουμε, πλατφόρμες ενοικίασης ρούχων. Swapping, ανταλλάσσουμε τα ρούχα μας. Οπωσδήποτε η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων. Σε λίγα χρόνια το 1 τρίτο της αγοράς θα είναι σε used clothes. Και με πολύ μεγάλη μου χαρά το βλέπω να έχει γίνει και στην Ελλάδα και όλο και περισσότεροι ε, νέοι μας ρωτάνε πού μπορούν να βρουν αγορές με μεταχειρισμένα και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. Και φυσικά έχουμε το online, έτσι τα πάντα μπορούμε να τα αγοράσουμε online. Το Fashion Revolution κάνει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι συνηγορία. Συνηγορεί με τα Υπουργεία, συνηγορεί με την Κομισιόν, συνηγορεί με τον κλάδο. Το δεύτερο είναι εκπαίδευση. Και άρα και έρευνα. Δημιουργούμε γνώση, δημιουργούμε πληροφορία. Και το τρίτο είναι ε, συνεργασίε. Πιστεύουμε ότι για να επέλθει συστηματική αλλαγή σε όλα αυτά που αναλύσαμε, αυτό μπορεί να γίνει αν έρθουν όλοι σε έναν διάλογο. Άρα αυτό που κάνουμε, ότι φέρνουμε τον αγρότη μέχρι όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τον τελικό καταναλωτή στις ίδιες πλατφόρμες, διότι έτσι πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει η αλλαγή. Το Fashion Revolution Ελλάδας και Κύπρου έχει ιδρυθεί από την αρχή ίδρυσης του κινήματος στην Αγγλία, εδώ και 7 χρόνια. Με πολλέ δράσει, πολλά προγράμματα. Σήμερα έχουμε 65 ενεργού εθελοντέ. Είμαστε ένα εθελοντικό κίνημα από όλη την Ελλάδα. In fact, έχουμε θελοντέ από τη Νέα Υόρκη, από το Λονδίνο, από πολλά σημεία, ε, οι οποίοι εργάζονται για το Fashion Revolution Greece και Κύπρου. Δεν θα φανταζόμασταν ποτέ πως υπάρχουν sweatshops στη χώρα μας. Και όμως, στη διπλανή μας πόρτα εργάζονται παιδιά 16 ετών και ράβουν τα ρούχα μας για ένα ευρώ βάση των αποτελεσμάτων ε, του 2018 είμαστε πλέον η δεύτερη χώρα σε εμπορία ανθρώπων στην Ευρώπη το οποίο προφανώς είναι λόγω της ε, προσφυγικής κρίσης μέσα από την έρευνα την προσωπική που έχουμε κάνει και που έχω κάνει και εγώ προσωπικά στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές δομές που εκμεταλλεύονται ανθρώπους και παιδιά υπάρχουν παιδιά που βρίσκονται κλειδαπαρωμένα για δύο χρόνια Συγκεκριμένα υπάρχουν και τρεις περιπτώσεις που μπορείτε να διαβάσετε στην έρευνα που δημοσίευσε Καθημερινή η Ιωάννη Φωτιάδη, οι Μανολάδες τη πλανης πορτα Πόρτα, 16χρονα και 17χρονα παιδιά κλειδαμπαρωμένα σε εργοστάσια να πληρώνονται 20 ευρώ το μήνα και ίσα ίσα την τροφή του και να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν. Υπάρχουν εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα στα οποία παράγονται τα ρούχα που φοράμε για ένα ευρώ το κομμάτι και ο μισθό είναι 4 ευρώ την ημέρα, όχι σε ξένου, σε Ελληνίδε. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να υπάρξει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο. Υπάρχουν brands τα οποία είναι βιώσιμα περιβαλλοντικά αλλά αν ψάξουμε το κόστος παραγωγής τους θα δούμε ότι γίνεται με ένα και 1,5 ευρώ. Άρα προφανώς είναι αποτέλεσμα εμπορίας ανθρώπων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ρωτάμε τα brands και να μαθαίνουμε πόσο πλήρωσαν για την κατασκευή των ενδυμάτων τους. Διότι δεν μπορεί κάτι να κατασκευάζεται για ένα ευρώ και να πωλείτε 50 και 70. Είναι τεράστιο το χάσμα. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε βιώσιμα brands. Έχουμε τους μεζόν με τους οποίους κάνουμε και το πρώτο fashion open studio στην Ελλάδα, φέτος τον Απρίλη. Υπάρχουν βιώσιμα brands, όπως είναι οι salty bags, όπως είναι οι three quarters, όπως είναι ε, τα alchimia vegan shoes, όπως είναι τα Eating the Goober, τα Sliders, όπως είναι η Βάθος Apparel. Υπάρχουν πολλά ε, brands ε, που προσπαθούν ε, και βασίζονται στην ε, επανάχρηση και την ε, κυκλικότητα. Οι Έλληνες σχεδιαστέ έχουν αρχίσει και εκείνοι να κινητοποιούνται. Ή μήπω το έκαναν εξ αρχή. Ο Χρήστος Πετρίδης και ο Βενέδικτος Αντίπας του οίκου Φαλιάκου ακολουθούν έναν ηθικό και κυκλικό τρόπο παραγωγή έστω και σε αυτή τη μικρή κλίμακα. Διότι από τη μικρή κλίμακα μπορείς να φτάσεις στη μεγάλη. Η δική μας η τοποθέτηση και πάντα αυτό που λέγαμε εμείς είναι αυτό εξαρτάται από τα ζητούμενα του ανθρώπου. Τι ζητάει, τι ανάγκες έχει, πώς είναι η ζωή του στημένη, τι χρειάζεται, χρειάζεται δηλαδή να έχει πέντε ντουλάπες ρούχα ή χρειάζεται να έχει κάποια συγκεκριμένα κομμάτια ρούχων να καλύπτουν τη ζωή του έτσι όπως την έχει στήσει ο ίδιος. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει κάθε μέρα να είναι κάπως με μία εμφάνιση ντυμένοι γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της δουλειά τους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο ε, της ε, κοινωνικής τους θέσης αν θέλεις ή ξέρω εγώ της ζωής τους πιο γενικά. Εκεί θα πρέπει ο καθένας να κάνει τον δικό του απολογισμό, τη δική του σκέψη και να δει πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δεν θα δημιουργεί προβλήματα σε όλους τους υπόλοιπους. Επειδή εδώ είναι ένα τελιέ το οποίο έχει... Ο Κώστος Φαλιάκος όταν γύρισε από το Παρίσι και έστησε το ατελιά στην Ελλάδα αυτό, τότε δεν υπήρχαν τα έτοιμα ρούχα τότε έπρεπε η γυναίκα ή να αν είχε κάποια οικονομική άνεση να πάει σε κάποιο επώνυμο ας πούμε ατελένα ραφτεί αλλιώς θα είχε τη μοδίστρα στο σπίτι ή θα πήγαινε σε μια καλή μοδίστρα δηλαδή έτσι χωριζόταν είχε όμως άμεση επαφή με αυτό που πρόκειται να φορέσει το είχε και ο άντρας όχι μόνο η γυναίκα Δηλαδή ήξερε την ποιότητα ότι ξέρω εγώ είναι άνοιξη, θα φορέσει πικέ, θα φορέσει λινό, θα φορέσει είναι καλοκαίρι, είναι χειμώνα, θα φορέσει το μάλινο, μπορεί να έχει ένα καλό παλτό κασμίρ. Είχε γνώση. Η γνώση δημιουργεί και αγάπη για αυτό. Όταν φτάνει στο σημείο να μην έχει τη γνώση, να μην ξέρει τι είναι αυτό που αγοράζει και απλά να τα αγοράζει, είναι απολύτω λογικό να μην έχει και την τόση αγάπη προ αυτό. Εύκολα έρχεται, εύκολα φεύγει. Για μας δεν υπάρχει παλιό και καινούριο. Ό,τι δίδεται με μια καινούρια ενέργεια, με μια καινούρια οπτική, είναι καινούριο. Τι θα πει παλιό και καινούριο. Δηλαδή, όταν ένα πράγμα έχει μια ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, γιατί θα πρέπει να το προσδιορίσουμε παλιό. Όταν μπορεί κάποιο μυαλό να το παρουσιάσει ως καινούριο. Κοιτάξτε, ε, εγώ βρίσκομαι, εργάζομαι με τη μόδα από το 1993. Έχω ζήσει τις εποχές αυτές της τρομερής εξέλιξης. Στο δικό μας το κομμάτι, στο κομμάτι της μόδας. Εντάξει. Έχουμε παρατηρήσει όπου όπου υπάρχει τρομερή εξέλιξη, λίγο χάνεται η ισορροπία. Και πιθανότατα αυτό ίσως είναι και λίγο λογικό, έτσι. Γιατί τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα, το κέρδος είναι πάρα πολύ δελεαστικό, βγαίνουν επιχειρήσεις, βγαίνουν πράγματα, ο, ο κόσμος αυξάνεται, πρέπει να καλυφθεί. Ουσιαστικά εκεί πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Και γι' αυτό μετά από όλη αυτή, αυτό το τρελό μπουμ που έγινε από τότε που ξεκίνησε το έτοιμο ρούχο από τη δεκαετία του 70 και μετά φτάσαμε στο πολύ μαζική παραγωγή κτλ. Οπότε νομίζω ότι έκανε τον κύκλο του αυτό και γι' αυτό τώρα όλοι προβληματίζονται, σκέφτονται, κάνουν. Εμάς προσωπικά είχαμε μία, σαν Νίκος, είχαμε μία παράλληλη πορεία με αυτό. Δηλαδή εμείς παραμείναμε σε αυτό που ήταν τότε. Δεν σου κρύβω ότι στις δεκαετίες αυτές κάπως ακουγόμασταν παλιακοί. Γιατί δεν ακολουθούσαμε αυτό. Για μας όμως η βάση μας αποδείχθηκε ότι είναι αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να ακολουθήσεις. Μεγάλωσαμε τη διαδικασία το να έρθει η γυναίκα να διαλέξουμε το ύφασμα, να κάνουμε το σχέδιο, να κάνουμε την πρόβα, να μοιραστούμε την καθημερινότητα. Έχει άλλη ζωή. Ή και να μην κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και στο δικό μα το κομμάτι το πρετα που έχουμε έτοιμο ρούχο, το να έρθει η γυναίκα, να τη γνωρίσει, να πει δύο κουβέντε μαζί τη, να την εξυπηρετήσει, να τη πει ότι αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ κομψό επάνω σου ή αυτό δεν είναι το δικό σου το στυλ. Έτσι, με, που σε γνωρίζω και σου κάνω. Χάνεται αυτή η μαγεία, χάνεται αυτή η απόλαυση. Κατά και τον ντύσιμό μα ένα άγχος. Γιατί να έχουμε ένα επιπλέον άγχος στη ζωή μα, απλά για να γεμίζουμε ντουλάπε, το οποίο αυτό από πίσω δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα στο περιβάλλον, σε ανθρώπου, στα πάντα. Η ανάγκη του να ντυθεί κάποιο. Δεν είναι μόνο η ανάγκη το να μην είμαστε γυμνοί γιατί απαγορεύεται ή το να α, καλυφθούμε από το κρύο, να καλυφθούμε από τη ζέστη ή οτιδήποτε. Είναι και μια έκφραση το ντύσιμό σου εκφράζει εσένα σαν άνθρωπο. Την έκφρασή σου δηλαδή την κάνεις με φτώχεια, με πίεση. Είναι σαν εσύ ο ίδιος να καταπιέζεις τη δική σου έκφραση. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν παγκόσμια και ειδικά τον τελευταίο χρόνο δέχεται απίστευτες πιέσεις που κάποιες από αυτές δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να τι αποφύγουμε. Γιατί δηλαδή να δημιουργούμε στη ζωή μα οι ίδιοι και επιπλέον πιέσει. Δεν υπάρχει λόγο. Γιατί να μην απολαύσουμε την αγορά μια μπλούζα. Να μην απολαύσουμε την αγορά του φαγητού μα. Να μην απολαύσουμε την, την ποιότητα που θα έχει η μπλούζα μα, την ποιότητα που θα έχει το φαγητό μα. Ο Χρήστο και ο Βενέδικτος δεν είναι οι μοναδικοί που σκέφτονται το αποτύπωμα που θα αφήσουν για τι επόμενε γενιές. Για τους Three Quarters, η ανακύκλωση είναι τρόπο ζωή. Ποιο από εμά θα φανταζόταν πω τα ελληνικά τεντόπανα θα μετατρέπονταν σε στυλάτε τσάντε. Πώ το έκαναν όμω τα αδέρφια Γιάννη και Καρυφαλιά Πιτσάκη. Είχαμε έρθει από το εξωτερικό και οι δύο για ένα μικρό διάλειμμα. Και κοιτάζοντα την Αθήνα και τι προσφέρει σαν ε, ταυτότητα, σαν υλικά, σαν δυνατότητε, σαν χαρακτήρα, αποφασίσαμε ότι τα τεντόπανα ήταν η καλύτερη ιδέα, γιατί είναι υφάσματα που είναι χαρακτηριστικά τη Αθήνα, που συζητούνται εδώ και δεκαετίε, έχουν το χαρακτήρα και το χρώμα τη Αθήνα. Υπάρχει μια ιστορία, υπάρχει ένα background από πεντάδε που εδώ και πολλά χρόνια. Έκαναν και άλλα πράγματα με τα ρετάλια του, αλλά αυτό έχει κάπω ξεχτήσει. Και θέλαμε να το φτάσουμε σε ένα προχωρη, πιο προχωρημένο επίπεδο, σε ένα επίπεδο ε, που θα φτιάξουμε premium κατά κάποιο τρόπο προϊόντα τη μόδα, από ένα υλικό το οποίο είναι σχετικά δύσκολο. Ε, εδώ και χρόνια, και εγώ και η Ερφαλιά ψωνίζουμε αυτό που λέμε πιο ενσυνείδητα, ψωνίζουμε λιγότερο, ψωνίζουμε από προσωπικά είδη και κομμάτια μόδας που δεν είναι φτιαγμένα σε sweatshops, που δεν είναι γρήγορη μόδα προτιμάμε πράγματα τα οποία είναι είτε χειροποίητα είτε φτιαμένα σε μικρή κλίμακα. Δηλαδή είμαστε οι καταναλωτέ αυτοί στου οποίου απευθυνόμαστε. Μια και είχαμε την Ευρώπη και μια και το κίνημα αυτό τη αργή μόδα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βιώσιμη κατανάλωση είναι λίγο πιο προχωρημένο, να πω, λίγο πιο όριμο. Το κοινό μα ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν ε, από 25 έω 50 χρονών που έχουν μπει σε αυτό το χώρο και έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται από πού έρχονται τα ρούχα του, ποιο τα φτιάχνει, γιατί είναι τόσο φθηνά, όντω χρειάζονται τόσο πολλά πράγματα. Και μέσα σε όλο αυτό, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει ξεπηδήσει και το κίνημα τη ανακύκλωση, του upcycling δηλαδή, δηλαδή τη επανάσταση των υλικών που θα πήγαιναν αλλιώ στα σκουπίδια. Το ελληνικό κοινό ήταν λίγο απροετοίμαστο. Είμαστε, νομίζω, ένα από τα δύο μπραντ που υπάρχουν στην Ελλάδα που κάνουν κάτι τέτοιο. Ε, οι περισσότερε κόσμο δεν το αναγνωρίζει το, Αναγνωρίζει το, δεν το πάνε σαν υλικό, αλλά τον ξαφνιάζει και οι περισσότεροι στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη το πω, έτοιμοι να κάνουν μια επένδυση, ίσω, ή να, να δώσουν ένα ψήφο εμπιστοσύνη, να κάνουν μια επιλογή. Επιλογή συνειδητή σε κάτι τέτοιο. Αλλά τα τελευταία ένα-ενάμιση χρόνο βλέπουμε ότι και αυτό αλλάζει. Τα πράγματα γίνονται πιο κοινά, η κουβέντα ανοίγει περισσότερο, στον το τελευταιο ενα εναμιση εμφανίζεται πολύ περισσότερο η ανακύκλωση, η συνειδητή κατανάλωση και το ελληνικό κοινό οριμάζει σιγά-σιγά. Αυτό που βλέπουμε εμείς την πράσινη επιχειρηματικότητα σαν μια επένδυση, την βλέπουμε και σαν πρόταση επιχειρηματικότητα, γενικότερα στη μόδα, αλλά γενικότερα και σαν μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα. Αυτό το που περιγράφει ο Γιάννης, ότι οι Έλληνες ξαφνιάζονται λίγο με τη χρήση ενός υλικού που θα πήγαινε στα σκουπίδια και δεν είναι ακόμα έτοιμοι να επενδύσουν σε ένα προϊόν design, σιγά σιγά αλλάζει. Αρχίζουμε δηλαδή να βλέπουμε το προϊόν made in Greece με έναν άλλο τρόπο, λιγότερο φασόν, περισσότερο φτιαγμένο στο χέρι που δίνει και έτσι και μια προσωπική εμπειρία με τον καταναλωτή και από υλικά που είναι πολύ αντιπροσωπευτικά της περιοχής μας. Τα ρούχα μπορούν να έχουν μια δεύτερη ζωή. Για τη Σάντι Τσαντάκη, μία από τι πιο σημαντικέ δημοσιογράφου μόδα στη χώρα μα, δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο από το να ξετρυπώνει τα vintage ρούχα από τον παούλο τη γιαγιά. Όπω συνέβαινε παλιά στι μεγάλε εκδηλώσει και στο κόκκινο χαλί που βλέπαμε τι superstars να εμφανίζονται με ένα ρούχο που το φορούσαν μόνο μία φορά, χτυπάει κόκκινο. Και είδαμε και πρόσφατα γυναίκε όπω είναι η Κέιτ Μπλάνσετ που όσο γινόντουσαν ακόμη φεστιβάλ, στις Κάνε, στα Όσκαρ, φόρεσαν και δεύτερη φορά ένα ρούχο για να, ακριβώς για να βγάλουν αυτό το μήνυμα, για να δείξουν ότι παιδιά πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο το φαίνεστε. Μπορούμε κάτι να το βάλουμε ξανά και ξανά και με διαφορετικούς τρόπους και να βλάπτουμε πολύ λιγότερο. Στην Ελλάδα λοιπόν, στην οποία ζούμε, πρέπει να πούμε ότι Ηδη από την καθημερινότητά μα βλέπουμε πόσο πίσω είμαστε. Το βλέπουμε αυτό από του κάδου. Βλέπουμε του μπλε κάδου ανακύκλωση. Βλέπουμε δίπλα τον πράσινο κάδο. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να σηκώσει όποιον κάδο είναι πιο κοντά, να πετάξει τα σκουπίδια του. Δεν υπάρχει καμία δεύτερη σκέψη. Ε, αυτό το λέω σαν ένα πολύ απλό παράδειγμα που συναντάμε καθημερινά. Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να βρισκόμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη. Και εδώ λοιπόν εξαρτάται από την ετικέτα. Δηλαδή, πολυεθνικές και μεγάλες αλυσίδες ρούχων, όπως είναι το ΖΑΡΑ και το H&M, ακριβώς για να μην κατηγορηθούν, έχουν μπει στη διαδικασία του conscious clothing. Δηλαδή, φτιάχνω ρούχα με, αυτή, με αυτά τα δεδομένα που λέμε. Άρα λοιπόν, αν πάρουμε από το ΖΑΡΑ κάτι, από το H&M, ένα ρούχο που ανήκει στη συγκεκριμένη συλλογή τότε είμαστε κι εμείς απενεχοποιημένοι. Αντίστοιχα, είναι ένα σχεδιαστής όπως ο Αρμάνι. Εξακολουθεί να παράγει με τον ίδιο τρόπο που παρήγαγε πριν από δύο δεκαετίε, τότε είναι προτιμότερο να πάρουμε από τη γνωστή αλυσίδα. Έχει να κάνει λοιπόν πάλι με το πόσο καλά ενημερωμένοι είμαστε. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Μπορούμε να ξέρουμε για κάθε brand, για κάθε σχεδιαστή, πώ κατασκευάζει και πού. Για παράδειγμα, η Στέλλα Μακάρτνεϊ, που είναι από τις πρωτοπόρους του είδους, δεν σταματάει να σκέφτεται, δεν σταματάει να βρίσκει τρόπους να πει ότι παιδιά όλοι μαζί ζούμε σε αυτό το πλανήτη, ας βρούμε τις λύσεις, δεν χρειάζεται να φοράμε δερμάτινα. Υπάρχουν πια εξαιρετικά τεχνοτόμα υλικά, που μιμούνται τη γούνε, μιμούνται το δέρμα. Άρα, γιατί να εξακολουθούμε να φοράμε δέρμα. Βεβαίω, εκεί υπάρχει γνωστή συζήτηση. Τρώω κρέα, γιατί τρώω κρέα, είμαι βίγκαν και τι κάνω και πόσο επιβαρύνω. Αλλά ο καθένα ατομικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Από τι πρωτοπόρου επίση του είδου είναι η Κάθριν Χάμνετ, μια Βρετανίδα σχεδιάστρια που φώναζε ήδη από τη δεκαετία του 70 με συνθήματα υπέρ του πλανήτη, με πάρα, πάρα πολύ έξυπνα σλόγγαν στα t τη. Τώρα πια το πράτι και με αντίστοιχες συλλογέ, η Στέλλα Μακάρτνεϊ ακολούθησε, αλλά και βλέποντας ότι το πολυέστερ μπορεί να μιμηθεί το δέρμα. Βλέπουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ, βλέπουμε οίκους όπως η Αλμπέρτα Φερέτη που βάζει πια μηνύματα όπως «It's a wonderful world». Βλέπουμε τη Σάρα Μπέρτον που ανέλαβε τα ενία στον Αλεξάνδρ Μακουίν, τον Κούτσι, τον Παλενσιάγκα, όλους τους μεγάλους οίκους, μέχρι και το Λουιβιτόν και τον Διόρ, που προσπαθούν πια να επενδύουν σε μικρότερα μπραντ, σε νέες συνεργασίες, σε υφάσματα που ήδη υπάρχουν, που ξανατυπώνουν πάνω σε αυτά και αποκτούν μια δεύτερη ζωή. Η όλη λογική λοιπόν στην αλυσίδα της νέας μόδας, της βιώσιμης μόδας, είναι να αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα υφάσματα σαν να είναι καινούρια και να βελτιώνουμε τα πρότυπα στην αλυσίδα εφοδιασμού τα ρούχα της μαμάς τα ρούχα της γιαγιάς τα ρούχα των φίλων μας ότι δεν φοράμε εμείς δεν τα πετάμε μέσα σε καμία περίπτωση. Όλα φτιάχνονται. Όλα πρέπει να τα φροντίζουμε για να αντέχουν και περισσότερο στον χρόνο. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ακόμη και ο τρόπο που πλένουμε το τζιν μα ο τρόπο που διαβάζουμε από τον κατασκευαστή του ρούχου ότι θα έπρεπε να το φροντίζουμε. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για να μπορούμε να τα φοράμε, όπω είπαμε, τουλάχιστον 30 φορέ, αλλά και πολύ παραπάνω. Και όλα αξίζει να έχουν μια δεύτερη ζωή και για συναισθηματικού λόγου. Ακόμη και σημαντικά πρόσωπα τη μόδα έχουν αποφασίσει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παράγουν και διανέμουν τα ρούχα του. Ο Αρμάνι λέει πω είναι πιο οικολογικό να έχει ένα κασμίρι σακάκι του ιδίου παρά 50 κομμάτια μια φθηνή αλυσίδα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, κάντε μια επίσκεψη στην τουλάπα των γονιών σα ή ρίξτε μια ματιά στι οικολογικέ κολεξιών των μεγάλων αλυσίδων. Είναι συνήθω guilt free. Ήταν το podcast Eco σε συνεργασία με το κοινοφελέ Ίδρυμα Θανασίου Λασκαρίδη, όπου γινόμαστε όλοι πράκτορες τη φύση για να σώσουμε τον πλανήτη. Είμαι η Νίνα Μαρία Πασχαλίδου και με ακούτε στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου ακούτε podcast από το κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.